Οι μοβμέδουσες έκαναν την εμφάνισή τους και στις παραλίες της Αλεξανδρούπολης. Στο inaturalist.org υπάρχει χάρτη που δείχνει σε ποιε περιοχέ εντοπίζονται οι μεγαλύτερε συγκεντρώσει, προσφέροντα έτσι τη δυνατότητα να γνωρίζουμε πού μπορούμε να πάμε ξέγνιαστα για μπάνιο και πού όχι. Αρχικά οι μοβ μέδουσε εμφανίστηκαν στο Ιόνιο, ωστόσο πλέον έχουν εντοπιστεί στι παραλίε του Αιγίου του Θρακικού αλλά και σε πολλέ παραλίε τη Αττική. Και αυτό εν ώψη του καλοκαιριού προκαλεί μεγάλη ανησυχία στον κόσμο. Το τσίπημα από το συγκεκριμένο Ορισμένο είδο μέδουσα είναι ιδιαίτερα επώδυνο εξαιτία τη νευροτοξίνη. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε πώ να αντιδράσουμε αν μας τσιμπήσει. Η Μοβ Μέδουσα άπλωσε τα πλοκάμια τη και σε παραλίε τη Αλεξανδρούπολη. Ιδιαίτερη προσοχή συστήνουν οι ειδικοί, καθώ ένα ενδεχόμενο τσίπημα, ο τρόπο αντιμετώπιση δεν είναι ίδιο από αυτόν με την κοινή μέδουσα. Οι πολίτες σύμφωνα με τους ειδικού καλούνται να κοιτάζουν τον καιρό και τους ανέμους πριν πάνε σε κάποια παραλία. Χρειάζεται να έχει αντίθετους ανέμους με τη φορά της παραλίας. Παραδείγματος χάρη, αν η παραλία έχει θέα προς τον νότο, τότε το για να μειώνεται η πιθανότητα να υπάρχουν μέδουσες, πρέπει οι άνεμοι να κατεβαίνουν από τον βορρά, ώστε με τον κυματισμό που δημιουργεί να τις διώχνει μακριά από τις παραλίες. Αν σε μια παραλία έχει πλανκτόν, συνιστάται να αποφεύγουν οι πολίτες να κολυμπάνε, διότι οι μέδουσες σε στρέφονται με πλανκτόν αλλά και τα κνιδοκύτταρά του είναι μικρά, διαφανή και μπορούν να φτάσουν τα 10 μέτρα μήκου. Αν υπάρχει έντονο πρόβλημα με τις σμόβ σε μία παραλία, τότε συνιστάται οι πολίτε να μην να κολυμπήσουν και να φροντίζουν να έχουν πάντα κάποια αντισταμινική κρέμα μαζί του ή κάποια κορτιζονούχα αληθή που μπορούν να προμηθευτούν από οποιοδήποτε φαρμακείο. Για κανένα λόγο οι πολίτε δεν πρέπει να βγάζουν τι μέδουσε έξω για να τι στάψουν στην άμμο, λόγω το ότι μεταφέρεται το πρόβλημα μα έξω, με πιθανότητα κάποιο να πατήσει έστω και τυχαία κάποια νημοτοκίστη, αλλά και για σε τέτοιε μεγάλε εξάρσει, όσε και να δουν οι πολίτε, Όσες και να βγάλουν υπάρχουν κι άλλες εκατοντάδες ή και χιλιάδες μέσα στη θάλασσα. Δεν πρόκειται να λυθεί έτσι το πρόβλημα. Το Ελληνικό Παρατηρητήριο Βιοπικιλότητας έχει προτείνει ένα kit πρώτων βοηθειών για την παραλία ενώ δίνει και κάποιες οδηγίες για το πώς θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε ένα τσίμπημα μοβ μέδουσας. Όπως σημειώνει, καλό είναι να έχουμε τα παρακάτω μαζί μας στην παραλία για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το τσίμπημα τη μέδουσα. Μια πλαστική κάρτα, παραδείγματο χάρη, παλιά πιστοτική. Ένα τσιμπιδάκι. Ένα κυπελάκι παραδείγματο χάρη ουροσυλέκτη. Λίγη μαγειρική σόδα αναλογία ένα προ ένα με θαλασσινό νερό. Αντιϊσταμινικό χάπι. Κάποια κορτιζονούχα κρέμα όπω παραδείγματο χάρη φουσικόρτ. Τα βήματα φροντίδα. Πλένουμε προσεκτικά με θαλασσινό νερό χωρί να τρίβουμε την περιοχή του τσιμπίματο. Αν είναι διαθέσιμο, εφαρμόζουμε ένα μείγμα θαλασσινού νερού και μαγειρική σόδα σε αναλογία 1 προ 1 για 2 λεπτά ώστε να σταματήσει οποιαδήποτε επιπλέον έκρηση δηλητηρίου από πιθανά υπολείμματα κιτάρων πλοκαμιών που έχουν μείνει στο δέρμα. Χρησιμοποιούμε μια πλαστική τραπεζική κάρτα ή κάτι παρόμοιο και όχι τα χέρια μα για να αφαιρέσουμε το μείγμα τη μαγειρική σόδα καθώ και οποιαδήποτε. Οδήποτε τυχόν υπολείμματα από το δέρμα μα. Εφαρμόζουμε πάγο πάνω στο τσίπημα για 5 με 15 λεπτά. Ο πάγο ή ακόμα και κάποιο παγωμένο αναψυκτικό θα πρέπει να είναι μέσα σε σακούλα ή κάποιο άλλο περίβλημα όπω ένα ύφασμα ή ένα μπλουζάκι. Ελέγξτε αν υποχώρησε ο πόνο και αν είναι ανάγκη, ξαναβάλτε πάγο για άλλα 5 με 15 λεπτά. Αν ο πόνο επιμένει, συμβουλευτείτε ένα γιατρό ή φαρμακοποιό για να σα συνταγογραφήσει παυσίπονα ή αντιφλεγμονώδε κρέμε όπω παραδείγματο χάρη 3 με 4% λιδοκαίνη και υδροκορτιζόνη. Μην τυλίγετε το σημείο τσιμπήματο φιχτά με επιδέσμους. Μην χρησιμοποιείτε ξύδι, ούτε γλυκό νερό, ούτε υνόπνευμα, ούτε αμμονία.